Χαίρετε. Δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και για του μαθητέ των επαγγελματικών ηλικίων, οι οποίοι εξετάστηκαν στα μαθηματικά. Τα θέματα χαρακτηρίζονται ποιοτικά, με σωστή διαβάθμιση και χωρί ιδιαίτερε δυσκολίε. Α περάσουμε αναλυτικά να δούμε τι απαντήσει. Στο θέμα Α, στη, στο Α1, η απάντηση είναι στη θεωρία, στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 65. Στο Α2, στο σχολικό βιβλίο, στη σελίδα 28. Στο α3 στα, σωστό λάθος, το α είναι λάθος, το β σωστό και το γ λάθος. Στο α4 συμπλήρωση κενού. Η παράγωση του 1 προς χ ισούται με μείον 1 προς χ τετράγωνο για χ διάφορο του μηδενός. Η παράγωση του χ ισούται με νι επί χ ισούται μείον 1 με το νι φυσικό. Στο γ, σε επί εφ του χ παράγωγος ισούται με σε επί εφ τόνος χ. Θέμα β... Στο Β1, αφού η γραφική παράσταση τη F τέμνει τον Χ ω Χ στο Χ ίσον 1, θα ισχύει ότι το F του 1 ίσον 0, από όπου ισοδύναμα βρίσκω ότι το Α ισούται με 3. Στο Β2, για Α ίσον 3, η F του Χ είναι η Χ τετράγωνο πλην 3 Χ και 2, με αποτέλεσμα η Z του Χ να είναι η Χ τετράγωνο πλην 3 Χ και 2 προ Χ τετράγωνο μείον 1. Άρα για το πεδίο ορισμού τη συνάρτηση Z απαιτώ το Χ τετράγωνο μείον 1 διάφορο του 0. Άρα το χ τελικά διάφορο του συν και του πλην 1. Επομένως, το πεδίο ορισμού της τζε είναι το πλην άπειρο πλην 1, ένωση πλην 1, 1, ένωση 1 συν άπειρο ανοιχτά διαστήματα. Στο ερώτημα β3, το όριο της τζε του χ καθώς το χ τίνει στο 1, αντικαθιστώντας, ισούται με το όριο του χ τετράγωνο πλην 3 χ και 2 προς χ τετράγωνο μείον 1, που με τις κατάλληλες παραγοντοποιήσεις προκύπτει το όριο, καθώ το χ τίνει στο 1, του χ πλην 1 επί χ πλην 2 προ χ πλην 1 επί χ και 1, διαγράφοντα το τα χ πλην 1 από αριθμητή και παρονομαστή, καταλήγω στο όριο το οποίο ισούται με πλην 1 δεύτερο. Στο β4, για την εξίσωση τη εφαπτωμένη, θα είναι τη μορφή ψ ίσον λάμδα χ και β, με το λάμδα να ισούται με το ευτόνο του μηδενό. Η ευτόνο χ είναι η 2χ πλην 3, παραγωγίζοντα την εφ, άρα το ευτόνο του μηδενό ισούται με μείον Συνεπώ, προκύπτει η ψίσον πλην 3χ και β και το σημείο μη είναι το 0,2 αφού το f του 0 ισούται με 2. Το οποίο μη είναι σημείο τη εφαπτωμένη. Επομένω, επαληθεύει την εξίσωσή τη ε, και καταλήγω ότι το β ισούται με 2. Επομένω, η ζητούμενη εφαπτωμένη είναι η ψίσον πλην 3χ και 2. Περνάμε στο θέμα γ, στο οποίο. Ε, για το ΓΑΜΑ 1 και για να συμπληρώσω τον πίνακα που θα δούμε στη συνέχεια, θα πρέπει να βρω κάποιες συχνότητες που μου ζητάει, όπως ε, μέσα από τον τύπο της στατιστικής F2 ίσον νι 2 προς νι, λύνοντας το ως προς ν, 2 καταλήγω ότι ισούται με 15, αντίστοιχα F3 ίσον 3 προς νι, ισοδύναμα 0,2 ίσον 3 προς 50, με χιαστή βρίσκω ότι το νι 3 ισούται με 15. Με τον ίδιο τρόπο θα βρω και τις, τα τόξα του κυκλικού ε, διαγράμματος με το α2 360 επί f2 ισοδύναμα 360 επί 0,3 άρα 108 μοίρες και το α3 360 επί f3 δηλαδή 72 μοίρες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον πίνακα με τις κεντρικές τιμές χιάι τα νιάι 5, 15, 10 και 20 σύνολο 50 τις σχετικές συχνότητες FI καθώς και τα αΙ. Και μέσα από τον πίνακα θα απαντήσουμε για το ερώτημα το γάμα 2. Η απάντηση είναι νη 2 και νη 3 και νη 4 ίσον 45. Είναι 45 λοιπόν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 8 έτη υπηρεσίας. Στο γάμα 3 μου ζητάει ποσοστό. Θα βρω F1 και F2 και F3 που ισούται με 0,6 Κάτι που σημαίνει ότι το 60% των εκπαιδευτικών έχουν συμπληρώσει υπηρεσία λιγότερη από 16 έτη. Ένα σχόλιο για το Γ4, το οποίο δυσκόλεψε αρκετού μαθητέ. Να πούμε εδώ ότι το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων με τον οριζόντιο άξονα σχηματίζει χωρίο ίσου εμβαδού με αυτό που σχηματίζουν τα ορθογόνια, τον οποίο όμω η βάση θεωρείται πάντα ίση με ένα. Επομένως, το ζητούμενο εμβαδό, που είναι το άθροισμα των ε1 και ε2 και ε3 και ε4, τελικά θα ισούται με ένα όσο είναι και το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων. Περνάμε στο θέμα Δ, το οποίο ήταν ένα πρόβλημα μονοτονίας ακροτάτων με εμβαδό. Μας δίνει το ορθογώνιο και μας δίνει το, την περίμετρο ότι είναι 80. Επομένως, 2χ συν 2ψ ίσον 80, απλοποιώντας χ και ψ ίσον 40, άρα ψ ίσον 40 μείον χ, δηλαδή βρίσκω το πλάτο συναρτήσει του μήκου χ. Επομένως, το εμβαδόν, γνωρίζω ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι μήκο επί πλάτος, χ επί ψ, χ επί 40 πλην χ, δηλαδή 40 χ μείον χ τετράγωνο. Γνωρίζω ότι χ ψ θετικά ω πλευρέ ορθογωνίου, άρα πέρα από το θετικό χ θέλω και το ψ θετικό, το οποίο σου με 40 μείον χ, μεγαλύτερο από το 0, επομένω χ μικρότερο από το 40. Έτσι καταλήγω στο πεδίο ορισμού τη συνάρτηση, που είναι το ανοιχτό διάστημα 0,40. Για το δέλτα 2. Ε, θα βρω την ε, παράγωγο της συνάρτησης εμβαδού που ισούται με πλήν 2χ συν 40 και θα βρω ότι μηδενίζεται, λύνοντας την εξίσωση ε τόνος του χ ίσον 0 βρίσκω ότι μηδενίζεται στο χ ίσον 20. Φτιάχνω τον πίνακα μονοτονίας ακροτάτων από που το συμπέρασμα είναι ότι η συνάρτηση ε του χ είναι γνήσιος αύξουσα στο 0,20 γνήσιος φθήνουσα στο 20,40. Για το ΔΕΛΤΑ 3 το εμβαδόν, το οποίο φαίνεται βέβαια και από τον πίνακα που είδαμε πριν, γίνεται ε, μέγιστο για χ ίσον 20 και η μέγιστη τιμή του εμβαδού είναι το ε του 20, μείον 20 στο τετράγωνο, συν 40 επί 20, που ισούται με μείον 400, συν 800, δηλαδή τελικά 400 τετραγωνικά μέτρα. Για το ΔΕΛΤΑ 4. Το 29,5 είναι μικρότερο από το 34,2 και εφόσον η συνάρτηση ε του χ είναι γνησίω φθήνουσα στο διάστημα 20-40, στο οποίο ανήκουν και το 29,5 και το 34,2, συμπεραίνω από εκεί ότι το ε του 29,5 θα είναι μεγαλύτερο από το ε του 34,2, επομένω το οικόπεδο α με μήκο 29,5 μέτρα είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Να πούμε ότι αναλυτικά τις απαντήσεις μπορείτε να τις βρείτε στο neakriti.gr καθώς και στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας ε, Νέα Κρήτη. Ε, να ευχηθούμε στους μαθητές καλή συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλό μεσημέρι.